παραλλαγή όμικρον έφτασε και στην Ελλάδα και το πρώτο κρούσμα όπως ανακοινώθηκε είναι στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν άνδρα που κατάγεται από το νησί αλλά εργάζεται στην Νότιο Αφρική και πιθανότατα ταξίδεψε για τις γιορτές στη χώρα μας και στα Χανιά, χωρίς να γνωρίζει ότι μαζί του έφερνε και την παραλλαγή όμικρον. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι επιβεβαιώνουμε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας. Πρόκειται για Έλληνα που ήρθε από την Νότια Αφρική και το κρούσμα αυτό βρίσκεται στην Κρήτη. Ο πρώτος ασθενής με όμικρον μπήκε στην Ελλάδα στις 26 Νοεμβρίου και μέσω Αθηνών έφτασε στα Χανιά, χωρίς καμία ένδειξη ότι νοσεί. Καθώς μέχρι τις 29 Νοεμβρίου όλα τα rapid test τα οποία υποβλήθηκε ήταν αρνητικά. Εμφανίζοντας ήπια συμπτώματα, υπευλήθη και σε μοριακό έλεγχο σε ιδιωτικό κέντρο, ο οποίος όμως είχε εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι προερχόταν δε από περιοχή της Νοτιού Αφρικής οδήγησε στο να σταλεί το δείγμα στο εργαστήριο κλινικής ιολογίας που ανέλαβε τον έλεγχο για εξειδικευμένο γονιδιακό έλεγχο για την παραλλαγή όμικρον, κάτι που επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Το PCR ήταν ύποπτο για τη μετάλλαξη όμικρον χωρίς επιβεβαίωση και προχωρήσαμε σε έλεγχο για τα γονίδια της μετάλλαξης όμικρον, την οποία σήμερα το πρωί επιβεβαιώσαμε. Ο συμπολίτης μένει σε καραντίνα μαζί με όλες τις επαφές. Έχει γίνει η χνηλάτιση των επαφών, έχει γίνει τεστ σε όλες τις επαφές. Οι επαφές μένουν αρνητικοί αυτή τη στιγμή και είναι υπό στενή παρακολούθηση του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας. Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια των ανακοινώσεων, σήμερα ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η χνηλάτιση, με το Θανάση Πλεύρη να χαρακτηρίζει αναμενόμενο το κρούσμα της παραλλαγής όμικρον στη χώρα, συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα τηρεί όλα τα πρωτόκολλα και μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ήταν θέμα χρόνου μέχρι να εντοπίσουμε κι εμείς στη χώρα μας τη μετάλλαξη όμικρον. Είδαμε πως απλώθηκε πολύ γρήγορα σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για τη μετάλλαξη όμικρον? Τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι, πρώτον, εάν υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε όσο αφορά τη μεταδοτικότητα της συγκεκριμένης μετάλλαξης. Υπάρχουν δεδομένα από την Νότια Αφρική πως πιθανό να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα, αλλά είναι σε ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει πάρα πολύ από το στέλεχος Δέλτα. Και έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όσο αφορά τη μεταδοτικότητα. Η εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον και στη χώρα μας ήταν θέμα χρόνου. Από σήμερα το πρωί μιλάμε για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα, μάλιστα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Θα δείξει ο καιρός, δεν ξέρω. Γενικότερα, εσείς ανησυχείτε? Υπάρχει Δέλτα, υπάρχει όμικρον. Θα δείξει. Ψυχραιμία συνέστηση από τα Χανιά που βρέθηκε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Λένα Μπορπουδάκη. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον ασθενή με την παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού που είναι σε καραντίνα, έχουν ιχνηλατηθεί 16 άτομα ως στενές του επαφές που βρίσκονται επίσης σε καραντίνα. Είναι όλοι αρνητικοί, ενώ 2 εξ αυτών θα επαναλάβουν τις επόμενες ώρες μοριακό τεστ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και άλλα περιστατικά στη χώρα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν ταυτοποιηθεί. Και γιατί το αναφέρω? Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να μην στιγματίσουμε περιοχές και να μην υπάρχει μια ανησυχία στο ότι η συγκεκριμένη περιοχή κινδυνεύει περισσότερο από κάποιες άλλες. Μιλάμε για έναν ιό ο οποίος, όποια και μετάλλαξη και να έχει, είναι σημαντικό να τηρούμε σωστά τα μέτρα και να εμβολιαζόμαστε. Δεν αλλάζει δηλαδή η υγειονομική διαχείριση. Και το αναφέρω διότι ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπου και αν μένουμε, είτε διαμένουμε στη Δυτική είτε στην Ανατολική Κρήτη. Πάντως, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων επισήμανε ότι παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής, όμως είναι πιθανό να υπάρχει ανοσία και σε αυτή τη μετάλλαξη, χωρίς κανείς να γνωρίζει αυτή την ώρα σε ποιο ποσοστό. Γι' αυτό το εμβόλιο παραμένει το κύριο όπλο που έχουμε και απέναντι σε αυτή την καινούργια μετάλλαξη, και προτείνουμε σε όλους να εμβολιαστούν και σε όλοι που μπορούν να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.